Έχετε προβλήματα, δηλαδή λέει η κυβέρνηση, πώς δεν υπάρχουν προβλήματα, ο κύριος Πολάκης. Μάλιστα. Καλά, η κυβέρνηση έχει μια έτσι εξαιρετική διγλωσία, θα πω δύο λόγια μετά. Αυτή τη στιγμή, όσον αφορά την υποχρηματοδότηση και την υποστελέχωση όσον αφορά το μόνιμο προσωπικό, που είναι τα γνωστά μείζωνα προβλήματα, δυστυχώς η κατάσταση δεν βελτιώνεται, επιδεινώνεται, και αυτό το λένε καθαρά οι αριθμοί, δεν χρειάζεται να ιδιαίτερη ανάλυση. Δηλαδή, με τα νούμερα που οι ίδιοι Υπουργοί Υγείας δίνουν, αποδεικνύεται ότι όσον αφορά το μόνιμο προσωπικό, οι αποχωρήσεις λόγω συνταξιδοτήσεων και παρετήσεων είναι, εξακολουθούν και είναι περισσότερες κάθε χρόνο από τις προσλήψεις. Άρα το μόνιμο προσωπικό διαρκώς μειώνονται. Δεν αυξάνεται. Και ενώ συνολικά... Και οι ανάγκες πώς καλύπτονται με τη μείωση? Οι ανάγκες καλύπτονται εν μέρη, γιατί δεν καλύπτονται τελείως, καλύπτονται εν μέρη, με επικουρικό προσωπικό και συμβασιούχους με ελαστικές εργασιακές σχέσεις διάφορων κατηγοριών, που όπως έχουμε πει είναι σχέσεις αναξιοπρέπειας, ομοιρίας για τους νέους επιστήμονες, τους νέους υγειονομικούς, και δεν προσφέρουν και ουσιαστική λύση. Ας σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Αν θυμάστε, στο τέλος του 2015 είχε εξαγγείλει ο κύριος Ξανθός ότι για τρίτη φορά, σε συνέχεια προκατόχων του Υπουργών Υγείας προηγούμενων κυβερνήσεων, θα προσπαθούσε να δώσει λύση στο καρφώδες πρόβλημα των μονάδων εντατικής θεραπείας, πάλι με προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτών, με ελαστικές σχέσεις εργασίας, με μπλοκάκι μέσω του ΚΕΛΠΝΟ. Είχαμε προειδοποιήσει τότε ότι αυτό, πέρα ότι είναι άδικο για τους νέους υγειονομικούς, και τελικά, και σε αυτό είχαμε απόλυτο δίκιο, γιατί οι ειδικευμένοι γιατροί που προσλήφθηκαν με αυτή τη διαδικασία, και μάλιστα είναι γιατροί με δύο ειδικότητες, έτσι, έχουν την κυρία τους ειδικότητα και έχουν και εξειδίκευση στην εντατικολογία, κατέληξαν να αμείβονται με 700 ευρώ το μήνα. Αλλά ανεξάρτητα από αυτό, είχαμε προβλέψει ότι δεν πρόκειται να δοθεί καμία ουσιαστική λύση για άλλη μια φορά, και τελικά και σε αυτό δυστυχώς δικαιωθήκαμε πλήρως. Δηλαδή, πέρα από την αδικία σε βάρος των νέων επιστημόνων, των νέων υγειονομικών και των λοιπόν υγειονομικών που προσλαμβάνονται έτσι με αυτές τις ελαστικές εργασιακές σχέσεις, αποδεικνύεται σε όλο το μεγαλείο ότι δεν προσφέρουν και καμία ουσιαστική λύση, είναι πασαλήματα για να λένε ότι κάτι κάνουν. Τα κοινά είναι πολλά, τα κοινά. Κοιτάξτε, σε ειδικευμένους μόνιμους γιατρούς, εσύ, σύμφωνα με παραδοχή της ίδιας κυβέρνησης και πολύ πρόσφατη, πριν από μερικές μέρες, τα κενά είναι 5.200 σε όλη τη χώρα. Αλλά σύμφωνα με δικούς μας τους υπολογισμούς, τα πραγματικά κενά είναι πολύ περισσότερα, γιατί ο υπολογισμός της κυβέρνησης γίνεται με βάση τα σημερινά οργανογράμματα των νοσοκομείων, τα οποία είναι τα οργανογράμματα του 2012, που τότε ο ΣΥΡΙΖΑ, που ήταν αντιπολίτευση, συμφωνούσε ότι ήταν πολύ πίσω από τις ανάγκες. Πόσοι, κατά τη γνώμη σας, ας μην πάμε, γιατί λίγο με τα κενά ο κόσμος μπορεί να μπερδεύεται. Ναι, βέβαια. Πόσοι, κατά τη γνώμη σας, έναν θετικό αριθμό να μας πείτε, ναι, πρέπει να είναι οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας για να καλύπτεται η χώρα? Θα σας πω πάρα πολύ ευχαριστώ. Να πω κάτι άλλο πρώτα που δεν πρέπει να το παραλείψουμε, γιατί αυτό είναι το μείζον θέμα των ημερών. Είναι το τεράστιο πρόβλημα που υπάρχει με ένα μεγάλο μέρος αυτού του επικουρικού προσωπικού, το οποίο είναι απλήρωτο. Και μάλιστα σε μερικές περιπτώσεις είναι απλήρωτο για 3 ή 4 μήνες. Αυτό προκύπτει από τη γνωστή απόφαση κλιμακίου του Ελεκτικού Συνεδρίου που είχε ληφθεί το Δεκέμβριο του 2017. Εμείς τότε προειδοποιούσαμε, η κυβέρνηση μας έλεγε ότι όλα είναι καλά και εμείς κινδυνολογούσαμε. Όταν τελικά αυτή η απόφαση εκδόθηκε τον Ιούνιο του 2018, αποδείχτηκε ότι είχαμε απόλυτο δίκιο και δεν κινδυνολογούμε. Η κυβέρνηση που το Δεκέμβριο του 2017 έλεγε τι ωραία απόφαση και μας κατηγορούσε που δεν πανηγυρίζαμε, όταν εκδόθηκε τελικά αυτή η απόφαση τον Ιούνιο του 2018, ανακάλυψε σαμποτάζ από κύκλους του Ελεκτικού Συνεδρίου. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι οι συνάδελφοι είναι απλήρωτοι. Δεν λύνεται το πρόβλημα παρά τα. Αυτή η κατάσταση πριν αναλάβει ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, ήταν καλή? Όχι βέβαια. Δεν πήγαν τα κενά? Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Καθόλου καλή δεν ήταν, και όπως θα θυμάστε, εγώ είμαι ένας από αυτούς που έχω κοντραριστεί για αυτό το θέμα. Με όλου του υπουργού υγεία που έχουν περάσει τα τελευταία χρόνια. Δεν έχω απειλήσει. Έχω ρωτήσει και θα προτιμούσα να μην το περάσουμε. Ναι, ναι, απλώ να το ολοκληρώσω λιγάκι αυτό, γιατί θέλω να ακουστεί η κυρία Αντίπα. Λέω ότι είναι τρόμερο να υπάρχουν εκατοντάδες συνάδελφοι στη Χίο, στη Χαλκίδα, στον Πειραιά, στα Γιάννενα, και πρόσφατα να επεκτείνεται αυτό το φαινόμενο και στο Αγρίνιο,
νοσοκομείο Αγρινίου Πέμπτη Παρασκευή, όπου όχι μόνο είναι απληρωτοί, αλλά απολύονται κιόλας οι υπηρεσίες του νοσοκομείου Αγρινίου. Έστειλαν επίσημο έγγραφο ότι οι μεν επικουρικοί που έχουν παράταση, μη γιατροί, θα βγουν εκτός υπεροριών για να μην τεκμηριώνουν θέμα δεδουλευμένων. Και ο συνάδελφος ο ένας, ο επικουρικός γιατρός, ο καρδιολόγος που είναι εκεί σε αυτή την κατηγορία, το βγάλαν εκτός και του πρωινού ωράριου. Δηλαδή τον απολύτσαν. Ναι, πόσοι ναι. πρέπει να είναι για να είμαστε ικανοποιημένοι. Ναι, λοιπόν, ξαναλέω. Όχι τα κενά. Ναι, ναι, πόσοι πρέπει να είναι. Σύμφωνα με τα οργανογράμματα που ισχύουν. Το ξαναλέω. Σύμφωνα με τα οργανογράμματα του 2012, τα οποία ήταν πίσω πολύ από τις ανάγκες. Αυτή τη στιγμή τα οργανικά κενά συνδικεύουν. Αυτό δεν θέλω να ακούσω. Το είπατε αυτό. 5.000. Πόσοι πρέπει να είναι κατά τη γνώμη σας οι εργαζόμενοι στην υγεία για να είμαστε καλά. Μην έχετε τόσο ανακριτικό ύφος, θα σας απαντήσω. Δεν υπάρχει ερώτηση. Για να κάνουμε αυτό το πράγμα το οποίο λέτε και να είναι τεκμηριωμένο, για να μην πετάξω εγώ ένα νούμερο στον αέρα τώρα. Άρα δεν ξέρετε. Αυτό καταλάβατε. Ναι. Καλά, κύριε Αντίπα μου, πάντως. Δεν πλεονάζουν οι γιατροί του ΕΣΥ που λέει ο κύριος Μητσοτάκης. Πόσοι πρέπει να είναι, για να λέμε και για την αντιπολίτευση την Παρούφες, λέει. Όχι μόνο για την κυβέρνηση. Μπορούμε να ξέρουμε. Ναι. Όχι, λέω να λέμε και τι Παρούφες ακούγονται και από την αντιπολίτευση. Όχι μόνο από την κυβέρνηση. Κοιτάξτε, κύριε Παπαδημητρίου, είναι 82.000, ήταν 82.000 εργαζόμενοι στον χώρο της υγείας στη χώρα. Μάλιστα. Και πράγματι, επειδή έχουν μειωθεί, κάνετε λάθος, είναι 78. Κάνετε πόσοι πρέπει να είναι για να είμαστε καλυμμένοι. Κάνετε την εξής αφαίρεση, ακούστε με, προσέξτε. Και συγγνώμη για το έντονο ύφος, αλλά παρακαλώ, δεν είμαι, είμαι ζωηρός συζητητής και εγώ. Και εγώ, μην ανησυχείτε καθόλου, λοιπόν, να σας ακολουθήσω. Αυτοί οι εργαζόμενοι που αναφέρατε, ναι. Αφορούσαν τη δευτεροβάθμια περίθαλψη, και πάνω και τριτοβάθμια. Δεν αφορούσαν τις ανάγκες οι οποίες είναι ανάγκες της νέας εποχής που λέμε. Τα νοσοκομεία περιμένετε, κύριε Αντίπα, μου με ρωτήσατε να απαντήσω ολοκληρωμένα κι εγώ. Λοιπόν, δεν αφορούσαν τις ανάγκες της νέας εποχής που και από τότε λέγαμε ότι πρέπει να καλυφθούν, οι οποίες είναι το θέμα της επίγουσας ιατρικής και των διακομιδών, το οποίο είναι τεράστιο θέμα, γιατί στον τόπο του συμβάντος και στις διακομιδές χάνονται ζωές. Και επίσης είχε μείνει απ' έξω από αυτό το νούμερο και από αυτό το σχεδιασμό και ο μεγάλος τομέας πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και της πρόληψης, ο οποίος επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικός, δηλαδή είναι για, να αποφεύγουμε, περιττό κόστος στη δευτεροβάθμια και στη τριτοβάθμια περίθαλψη. Κόστος, εγώ μιλάω κυρίως σε κόστος ανθρώπινων ζώων. Και, λοιπόν, άρα, πέρα από αυτά, τα οποία εσείς τα γνωρίζετε και τα αναλύετε. Κύριο Αντίπα, το συνολικό νούμερο θα απαντήσω δηλαδή, αυτό που θα σας λέω είναι με το χάρτη υγείας που πρέπει να φτιαχτεί με βάση καινούργιες νοσολογικές οντότητες που έχουν προκύψει τα τελευταία χρόνια. Πρέπει να το σκεφτούμε και αυτό. Την κατανομή αυτών των νοσολογικών οντοτήτων. Σήμερα ποια είναι η κατάσταση. Σήμερα με τον τρόπο που λειτουργούν τα νοσοκομεία. Ξέρετε, δεν είναι, μόνο τα νοσοκομεία. Δεν είναι λογικό να λέτε ότι ξέρουμε ποια είναι τα κενά, αλλά δεν ξέρουμε ποιος είναι ο αριθμός. Δεν είπα αυτό. Προσπαθώ να τεκμηριώσω την απάντησή μου. Μιλάτε για 5 λεπτά, αλλά δεν το τεκμηριώνετε. Εάν πούμε πραγματικό σύστημα δημόσιας περίθαλψης και όχι δίκτυο πρώτων βοηθειών. Και πραγματικό σύστημα περίθαλψης σημαίνει να μην είναι η Ελλάδα στον πάτο, άμα δείτε τις επίσημες παγκόσμιες στατιστικές, αναλογίας δημόσιων προς ιδιωτικές δαπάνες υγείας. Ένα τέτοιο σύστημα υγείας που θα καλύπτει τα πάντα, πρόληψη, πρωτοβάθμια περίθαλψη, επίγουσα ιατρική, νοσοκομιακή περίθαλψη, σε επιτροπία. Το 100.000, το οποίο το ίσως θεωρείται υπερβολικό που είχαμε κάποτε, είναι πολύ λίγο. Τουλάχιστον 120.000 εργαζόμενους χρειαζόμαστε. Ορίστε, σα απάντησα. Απλώς θα το τεκμηριώσω. Για να μην πετάμε νούμερα έτσι. Την τελευταία δεκαετία υπήρξε κάποια περίοδος που είχαμε καλυμμένες θέσεις, 15 ετία, ας πούμε. Τι εννοείτε. Πριν δηλαδή τα μνημόνια, αυτό θέλω να πω. Ήμασταν πάντα σύμφωνα με τις ανάγκες, όχι, ποτέ. Ποτέ, αλλά τα τελευταία χρόνια η κατάσταση προφανώς επιδεινώθηκε. Σε σχέση με πριν το 2009, με τώρα, ποια είναι η διαφορά. Η διαφορά είναι ότι ακόμα και αυτή η υποτυπώδης πρωτοβάθμια περίθαλψη που υπήρχε διαλύθηκε και μάλιστα διαλύθηκε με συνοπτικές
fast track διαδικασίες. Ως αποτέλεσμα και... της περιοριστικής πολιτικής του μνημονίου, λέτε. Ως αποτέλεσμα του ότι κλείσανε από την, πρώτον τα ΙΚΑ από τη μία μέρα στην άλλη, το θυμάστε. Και δεύτερον, ότι έπεσε πάρα πολύ μεγάλη υποβάθμιση και στα κέντρα υγείας που υπήρχαν. Και δεύτερον, μειώθηκε πάρα πολύ σταδιακά χρόνο με το χρόνο και το μόνιμο προσωπικό. Κύριε Παπαγιωλάου, θα περιμέναμε, θα περιμέναμε, είστε πρόεδρος του... Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, εδώ θα περιμέναμε, ειλικρινά το αυτονόητο. Τόσοι λείπουνε, τόσοι έχουμε σήμερα βοηθητικό προσωπικό, νοσηλευτικό και γιατρούς, και πόσοι έπρεπε να είναι. Αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε άμεσα 8.500 προσλήψεις μόνιμων ειδικευμένων γιατρών ΕΣΥ και χρειαζόμαστε πάνω από 30.000 προσλήψεις νοσηλευτικού, βοηθητικού, υγειονομικού και λοιπά. Πώς δεν πεθαίνει ο κόσμος με τέτοιες ελλείψεις? Πώς δεν πεθαίνει ο κόσμος με τέτοιες ελλείψεις? Έχει αυξηθεί η θνησιμότητα και η νοσηρότητα ως αποτέλεσμα της υποχώρησης των υποδομών? Έχετε κάποια στοιχεία γι' αυτό, ξέρουμε? Μισό λεπτό. Η νοσηρότητα είναι άλλο πράγμα. Δεν εξαρτάται. Ως αποτέλεσμα αντιμετώπισης, έλλειψη αντιμετώπισης. Θα σας πω. Η νοσηρότητα είναι κοινωνικό θέμα, το οποίο εξαρτάται από άλλους παράγοντες. Η νοσηρότητα έχει αυξηθεί. Η αντιμετώπιση, αντιμετώπιση τώρα αυτής της νοσηρότητας τα τελευταία χρόνια, σαφέστατα συνολικά στην οκταετία, έχει επιδεινωθεί. Μόνο και μόνο από το θέμα των ελλείψεων στον τομέα της εντατικής θεραπείας έχει υπολογιστεί από επιστημονικές μελέτες και έχει ξαναϋποθεί πολλές φορές αυτό, δεν είναι καινούριο, όχι από μένα, από τους αρμόδιους, ότι κάθε κρεβάτι εντατικής θεραπείας το οποίο λείπει από το σύστημα δυνητικά κοστίζει τουλάχιστον 10 ζωές το χρόνο οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν σωθεί. Και επίσης υπάρχει. Αλλά αυτό είναι, αν συμβαίνει. Αυτό είναι το θέμα. Εγκληματί. Μα το έχουμε πει 100 φορές. Διότι δεν θα είχαν διαμαρτυρηθεί οι οικογένειες. Ρωτάω τον κύριο Παπανικολάου, γιατί έχει μειωθεί την εποχή των μνημονίων. Έχει μειωθεί την εποχή των μνημονίων το προσδόκιμο ζωής στην Ελλάδα. Το οποίο είναι πρωτοφανές για χώρα σε καιρό ειρήνης. Όχι μόνο στην Ελλάδα. Γι' αυτό λέω να ξεχωρίσουμε δύο πράγματα. Το ένα είναι η νοσηρότητα από κοινωνικούς λόγους και το άλλο είναι η ελλείψη του συστήματος περίθαλψης. Ο δείκτης στην Ελλάδα, ο οποίος, επειδή στην Ελλάδα έχουμε και ένα πρόβλημα με τα στατιστικά στοιχεία, είμαστε μια χώρα που ακόμα δεν έχουμε αξιοπιστία. Θα κάνουμε μια εκπομπή αποκλειστικά για την υγεία. Ακριβώς. Υπάρχει ένας δείκτης, ο οποίος είναι αναφεσβήτητος, γιατί είναι... Τα ληξιαρχεία λειτουργούν. Ναι. Είναι ο δείκτης γεννήσεων προς θανάτους. Δείτε αυτό το δείκτη για να καταλάβετε ότι είναι μια κοινωνική τραγωδία αυτή που ζούμε τα τελευταία χρόνια. Και ένα τελευταίο, για να μην σας απασχολήσω πολύ, ένα δεύτερο παράδειγμα για την κατάσταση που εγώ το θεωρώ σαν μια δεύτερη έτσι, μεγάλη πληγή που έχω προειδοποιήσει όλους τους υπουργούς υγείας από την ώρα που αναλαμβάνουν, αλλά δυστυχώς. Είναι η αναμονή συνανθρώπων μας ασθενών που έχουν διαγνωστεί για κακόηθες νόσημα. Έχουμε και μια έξαρση στα κακόηθη νοσήματα τελευταία χρόνια, ηρίστον τον παρόδο, οι οποίοι περιμένουν στη λίστα για ειδική ογκολογική θεραπεία. Ακτινοθεραπεία ή χημειοθεραπεία. Αυτή η λίστα δυστυχώς αναμονής είναι θανατηφόρα. Πρέπει να μηδενιστεί. Και δυστυχώς δεν γίνεται. Πάντως, επειδή τα τελευταία χρόνια είναι λίγο της μόδας και έχει περάσει με έναν τρόπο και από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, αλλά και από την τωρινή με άλλο τρόπο, όχι με τον ίδιο τρόπο, πρέπει να πούμε, ότι είναι πολλοί υπάλληλοι, ο κ. Παπανικολάου έχει δίκιο. Και το να πει έναν αριθμό σήμερα πρέπει να έχει μπροστά του μία ολοκληρωμένη αρχιτεκτονική ενός συστήματος για να πει έναν αριθμό με ακρίβεια. Αλλά προσέχτε. Συγγνώμη. Ποιος από εμάς δεν έχει πάει σε δημόσιο νοσοκομείο? Ποιος έχει την τύχη να μην πάει, μακάρι να μην την έχει κανένας. Να έχει περάσει. Όχι, να δει. Θα σου το πω, ποιος έχει πάει σε δημόσιο νοσοκομείο και δεν έχει πληρώσει φαγγελάκι? Εγώ δεν έχω πληρώσει, Σπύρο, αν το βάζει έτσι. Μπράβο, είσαι από... θα σας βάλουμε στατιστική. Λοιπόν, αλλού ήθελα να καταλήξω, Σπύρο, συγγνώμη. Συγγνώμη, συνάδελφε, αλλού ήθελα να καταλήξω. Όταν πηγαίνει σε μια πανεπιστημιακή κλινική του τρίτου μεγαλύτερου νοσοκομείου της χώρας που είναι στο Ρίο της Πάτρας,
στο παθολογικό, που είναι γεμάτη όλη η θάλαμη και όλη τη νύχτα τις βάργες τις βγάζουν δύο νοσηλευτές. Ναι. Γιατί είναι δύο, είναι το ερώτημα. Ακούστε, αυτό λέμε, ότι δεν υπάρχει προσωπικό. Γιατί είναι δύο. Δεν υπάρχει προσωπικό. Από 78.000 φεύγουν πέντε τα τελευταία χρόνια και προσλαμβάνεται ένας. Γιατί τρέξανε πολλοί να βγουν στο ασφαλιστικό σύνταγμα. Μιχάλη, 78.000 άτομα δουλεύουν. Και δεν έχουν καλυφθεί τα κοινά. Επαναλαμβάνω, 78.000 άτομα πληρώνονται από τον προϋπολογισμό. Αυτό δεν λέει τίποτα από μόνο του. Πώς δεν λέει. Δεν λέει τίποτα. Γιατί δεν είναι. Πού είναι όλοι αυτοί. Στα νοσοκομεία είναι και στα κέντρα υγεία. Δεν επαρκούν. Αυτό είναι το κρίσιμο. Οι εκπαιδευτικοί πόσοι είναι αριθμητικά. 110. Και πόσοι είναι αναπληρωτές κάθε χρόνο που ξεκινάνε και γυρνάνε στην Ελλάδα. Μιχάλη, πόσες ώρες κάνουν μάθημα. Κάνουν 22 ώρες μάθημα την εβδομάδα. 21-22. Από 14 στις 22. Όχι, κάποιοι κάνουν από 14 στις 22. Υπάρχουν δάσκαλοι καθηγητές. Υπάρχουν δάσκαλοι καθηγητές που 11 ώρες σπίτι τους. Μιχάλη, και κουράζονται πάρα πολύ στο σχολείο, αλλά δεν κουράζονται καθόλου όταν κάνουν συμπληρωματικά φροντιστήρια και ιδιαίτερα. Αν με επιτρέπετε. Τι λένε. Όχι. Διαφορετικό το ένα, διαφορετικό. Θα φτάσουμε στα 4 εκατομμύρια. Όλοι ότι ο γιατρός που είναι επίοργος ή ο καθηγητής που δεν κάνει σωστά τη δουλειά του και κάνει φροντιστήρια πρέπει να ελεγχθεί πειθαρχικά και να απολυθεί. Θα συμφωνήσουμε. Όλοι θέτουμε παρεμπιπτόντως. Να μην πάμε στην καταστολή, να πάμε στο να μπούμε, να ξαναγυρίσουν στις θέσεις τους και να κάνουν όλες τις δουλειές τους. Ακούστε λίγο. Επιτρέψτε μας να συνεχίσουμε. Είναι εξωφρενικό να λέμε ότι αυτή τη στιγμή. Εγώ πήγα στο κάτω όταν είχα σπάσει το πόδι μου, υπήρχαν δύο νοσοκόμες πράγματι, ενώ στη δύναμη ήταν 14. Ναι, ακούστε με. Οι υπόλοιποι 12 που ήταν. Ναι, είναι εξωφρενικό. Ποιο τι καλύπτει, Στη δύναμη τη βάρδια του τμήματο. Στη βάρδια. Στη ποιο τι καλύπτει. Δηλαδή, εσεί πήγατε στο ΚΑΤ και ποιος βρήκατε. Ποιο τι καλύπτει, ναι. Ναι, μου επιτρέπετε να μιλήσω. Ναι. Πήγατε στο ΚΑΤ και βρήκατε κλινική όπου ήταν εξαπλάσιο ο αριθμό του νοσηλευτικού προσωπικού από αυτού οι οποίοι πραγματικά εργάζονταν και τα 5 έκτα την είχαν κοπανίσει, αυτό μας λέτε τώρα. Δεν ξέρω τι είχαν κάνει. Εντάξει, η δικιά σας εμπειρία αντιφάσκει. Ακούστε με, η εμπειρία σας δεν ξέρω από πού προέκυψε, είναι αντίθετη με την εμπειρία όλης της χώρας. Όπως δεν αφήσει που λέει ότι το νοσηλευτικό προσωπικό υπερεργάζεται, που λέει ότι χρωστούνται εκατοντάδες ρεπό, που λέει ότι στο δικό μου το νοσοκομείο, για παράδειγμα, δεν υπάρχει νοσηλευτής που να του οφείλονται λιγότερα από 50 ρεπό. Πώς είχε τρέμει στο νοσοκομείο σας. Στο δικό μου, μπορείστε. Τώρα σε αυτή την κουβέντα πρέπει να στο νοσοκομείο, λοιπόν, θα το κάνουμε κάποια άλλη στιγμή, κάποια λοιπόν, άλλη φορά, αυτό, εγώ αλλά δεν θα πάρω άδεια. Ακούστε με, κύριε Αντύπα, λίγο για να μην ακούγονται μπαρούφες. Εγώ δεν θα πάρω άδεια μέχρι και 14 Αυγούστου, γιατί δεν μπορώ να πάρω άδεια. Εσείς, αν πάτε σε οποιοδήποτε νοσοκομείο και πείτε ότι δεν υπερεργάζεται το προσωπικό, πηγαίνετε να το πείτε και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Καλά, δεν θέλω να το πιάσουμε αυτό, ας συνεχίσουμε τώρα, γιατί μην μπούμε στη συζήτηση για το ποια ήταν τα χρέη των νοσοκομείων τα προηγούμενα χρόνια και τι γινόταν, κύριε Παπα-Νικολάου. Ας το αφήσουμε. Δεν μπορούμε να λέμε. Αυτή όχι, την παρούφα ότι πλεονάζει το προσωπικό στα νοσοκομεία. Μπορεί να λέει ο καθένας την εμπειρία του. Χάρη, για να συνεχίσω. Ότι πλεονάζει το προσωπικό στα νοσοκομεία είναι κολοσιαία. Δεν είπαμε αυτό. Το παρούφα σας το εμπιστεύω. Λέω πάρα πολύ απλά ότι υπάρχει προσωπικό το οποίο είναι σε καβάτζες. Αυτό λέω. Ναι, πείτε συγκεκριμένα, γιατί και εμείς όπου βρίσκουμε ρουσφέτη το καταγγέλνουμε. Το βλέπουμε. Επίσης, το είπατε, ακούστηκε η άποψή σας. Για τη διαφορά, επειδή έχουμε κάνει και τεράστιο θεσμικό αγώνα ενάντια στη διαφορά, να έχετε υπόψη σας ότι υπάρχει το φαινόμενο, έχει περιοριστεί πάντως τα τελευταία χρόνια, για να είμαστε αντικειμενικοί. Για λόγω της οικονομικής κρίσης. Υπάρχει το φαινόμενο. Αλλά υπάρχει μία τάση νομιμοποίησης της διαφοράς και του χρηματισμού για να φορολογείται κιόλα. Να σας πω ένα απλό. Όχι, δεν έχουμε τελευταία κουβέντα. Περιμένουμε την υλοποίηση επί 3 χρόνια της προεκλογικής εξαγγελίας του ΣΥΡΙΖΑ για την κατάργηση του δίπορτου δημόσιο νοσοκομείο ιδιωτική κλινική σε διάφορες κατηγορίες γιατρών, όπως είναι η πανεπιστημιακή, η στρατιωτική, κάποιοι πρώην γιατροί του ΙΚΑ κλπ. Δυστυχώς δεν είναι. Η πρότασή σας δηλαδή αυτή ποια είναι, να είναι κάποιος αποκλειστικά για να παίρνει 1.100 ευρώ
Δηλαδή, γιατρός ο οποίος έχει κάνει 20 χρόνια σπουδές, ας πούμε, και μπορεί να έχει άλλα 20 χρόνια διδακτορικά κτλ., θα παίρνει 1.100-1.200 ευρώ. Ναι. Αυτή είναι η πρόταση σας, κύριε Παπα-Νικολάου. Η πρότασή μου είναι ότι εσείς που είστε ασφαλισμένος πληρώνετε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές. Δεν χρειάζεται να πληρώνετε κανένα νόμιμο ή παράνομο φακελάκι σε κανέναν και είναι υποχρεωμένη η πολιτεία της οποίας έχετε πληρώσει όλα αυτά τα χρόνια τους φόρους και τις ασφαλιστικές σας φορές να σας προσφέρει δωρεάν περίθαλψη σε εσάς και αξιοπρεπή μισθό σε μένα. Εγώ δεν πήγα στην ιατρική για να γίνω εκατομμυριούχος. Πάντως δεν ακούσαμε ποτέ από τους συνδικαλιστές πόσοι πιαστοί να είναι οι φακελάκι που είναι. Με έχετε ρωτήσει εμένα. Σας ενημερώνω λοιπόν ότι εμείς πήγαμε μάρτυρες κατηγορίας σε δίκη τέτοια σαν για αυτή που λέτε. Ναι. Μάρτυρες κατηγορίας σε δίκη, όχι καταγγελία. Ναι, ναι. Και οι κατηγορούμενοι πέσανε στα μαλακά επειδή η πολιτεία ξέχασε να στείλει παράσταση πολιτικής αγωγής. Λοιπόν, να προχωρήσουμε. Χάρη. Εγώ μια παρατήρηση στο μέλλον του σεβασμού. Ποιες παρατήρησες και θα απαντήσεις και θα μείνουμε εκεί. Δεν μίλησα, δύο λεπτά. Αλλά ο κ. Παπα-Νικολάου, η παρουσία του κ. Παπα-Νικολάου και γενικά των συνδικαλιστών καλλιεργεί πρότυπα στην κοινωνία. Εγώ θεωρώ απαράδεκτο αυτό που είπατε. Ποιο? Ότι είναι μπαρούφα, ότι πλονάζει το προσωπικό σας. Όχι, 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 με συγχωρείτε. Εδώ σε όλους λέτε ότι λένε μπαρούφες. Όχι, δεν είπα σε όλους. Πώς. Ούτε είπα λέτε για παράδειγμα, πετάξατε ένα Μητσοτάκι λέει μπαρούφες. Ναι. Αυτό το συγκεκριμένο ήταν απαράδεκτο και νομίζω ότι και η Νέα Δημοκρατία το μετάνιωσε που το είπε, γιατί ήταν πλήρης άγνοια της πραγματικότητας. Εγώ σέβομαι το ρόλο του γιατρού, σέβομαι το ρόλο του νοσηλευτή, του κυρίου Παπα-Νικολάου, γιατί κάνουν σπουδαία δουλειά. Από εκεί και πέρα όμως ο συνδικαλισμός γενικά οφείλει να σέβεται και τους θεσμούς. Μάλιστα. Αυτό ήθελα να πω εγώ. Δεν νομίζω ότι ήμουν να σε βρει σε κανέναν. Μα όταν λέτε απόψεις χαρακτηριστικές. Ναι, 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 του κυρίου Παπα-Νικολάου, που είναι συναδέλφων και λόγω ανακρίβεια. Προκύπτει ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα που λέγεται παραγωγικότητα του δημόσιου τομέα. Και εκεί δεν υπάρχει ένας έλεγχος και δεν υπάρχει μία αξιολόγηση. Οι συνδικαλιστές βέβαια είναι αυτοί που πρωτοστατούν στο να αποτρέπουν και να εμποδίζουν τέτοιες διαδικασίες που πάρα πολλές κυβερνήσεις, και όχι μόνο η σημερινή, αλλά και προηγούμενες κυβερνήσεις, είχαν τουλάχιστον στα προγράμματα, δεν ξέρω αν ήταν ειλικρινείς οι προθέσεις τους, αλλά τουλάχιστον υποστήριζαν ότι πρέπει να... Το ερώτημα που μπαίνει, πώς έχει πολλαπλασιαστεί η κίνηση στα ιδιωτικά νοσοκομεία. Που ξέρουμε ότι δεν υπάρχει λεφτά, αλλά ξέρει ότι θα πάει εκεί και θα βρει την υγεία του. Και άμεσα. Και αυτό δεν έχει απάντηση ο συνδικαλισμός. Πώς δεν έχει. Οι ελλείψεις και οι δυσλειτουργίες στο δημόσιο. Να δώσετε μάχη, να πείτε, να κλείνουμε τα νοσοκομεία. Αν δεν κάνουμε τα κενά. Ναι, αλλά άμα κάνουμε απεργίες θα μας λέτε μετά... Όχι, δεν λέμε καθόλου, λάθος κανένα. Διαδικασίες αξιολόγησης έχετε. Φυσικά. Σας ενημερώνω ότι για τους νοσοκομειακούς γιατρούς, για τους γιατρούς του ΕΣΥ... Είναι το αποτέλεσμα, θα πεθάνουμε ή όχι. Η ετήσια αξιολόγηση είχε ξεκινήσει από το 2001... Ναι. Πολλά χρόνια πριν από τους τα αποτελέσματά της ποια είναι. Τα αποτελέσματά της είναι... Πόσους έχετε διώξει. Ορίστε. Πόσους έχετε διώξει. Τι εννοείτε. Πόσοι εμείς... έχουν φύγει από το σύστημα. Ως άχρηστοι. Ως ανίκανοι. Ναι. Μην μου πείτε ότι όλοι είναι ικανοί. Επίσης, μια άλλη έτσι... Αυτή που, δεν υπάρχει κανένας άλλος κλάδος στο δημόσιο τομέα και εγώ σας προκαλώ να μου βρείτε έναν που, σε σχέση με αυτό που πάτε πριν, με τα φακελάκια. Εάν συλληφθεί να χρηματίζεται παράνομα και επαυτοφόρο, φεύγει την ίδια μέρα ο νοσοκομιακός γιατρός. Ας μην το συνεχίσουμε. Πείτε μου εσείς άλλο κλάδο που έχει γίνει αυτό. Και πολύ καλά κάνει και γίνεται έτσι, έτσι. Κύριε Παπα, αλλά αυτό άμα γινόταν και σε άλλους τομείς του δημοσίου θα ήμασταν πολύ καλύτερα. Λάμπρε. Ναι, ναι, άμα εσείς θέλετε να... Είναι αυτό παράδειγμα για να πανηγυρίσουμε. Όχι, δεν είναι για να πανηγυρίσουμε. Ήταν η απάντηση στην ερώτηση ποιοι έχουν φύγει. Εάν εσείς θέλετε να δώσετε σε μένα φακελάκι που δεν παίρνω... Δεν μίλησα για χρηματισμό μόνο. Για ανικανότητα μίλησα. Γιατί μίλησα για την αξιολόγηση και την παραγωγικότητα και την αποτελεσματικότητα των εργαζόμενων. Ναι, και εγώ σας απάντησα για το δικό μου το κλάδο. Ότι αυτό το οποίο επιχειρείται είναι άνευ νοήματος. Αυτό γίνεται σε εμάς από το 2001. Πάντως δεν γίναμε σαφότεροι από αυτά που είπατε. Επινόηση τρομερή. Λάμπρε, ο Ζάεφ τι λέει, ότι η
υπάρχουν Έλληνες επιχειρηματίες οι οποίοι.